Οικογενειακές διαφορές μεταξύ αδελφών αποτέλεσαν, όπως όλα δείχνουν, την αιτία ένας 58χρονος από τον Άγιο Νικόλαο να πυροβολήσει τον 52χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι. Η επίθεση στον 52χρονο με όπλο ευτυχώς δεν του προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό, καθώς ο ίδιος, αν και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, δεν χρειάστηκε να παραμείνει και έλαβε εξιτήριο. Ήρθε με το ΕΚΑΒ, παρόλο που οι γιατροί είπαν ότι δεν ήταν βαριά η κατάστασή του, προφανώς είχε καλέσει ο ίδιος το ΕΚΑΒ. Ανέφερε ότι ήταν απόπειρα, τον πυροβολήσανε, λέει, από περίπου 40 μέτρα απόσταση. Έφερε τραύματα στο μυρό, στο βραχίωνα, στην άκρα χείρα και στο θώρακα, επιφανειακά όμως όλα. Δόθησαν οδηγίες και φάρμακα, δηλαδή, και αντιτετανικός όρος, και δεν έμεινε μέσα, δεν έγινε εισαγωγή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δύο άντρες είχαν μεταξύ τους διαφορές, ενώ ο δράστης συνελήφθη λίγο μετά την επίθεση σε βάρος του αδελφού του. Το θύμα σήμερα επέστρεψε πάντως στο νοσοκομείο, δηλώνοντας ότι αντιμετωπίζει φρικτούς πόνους, όπου οι γιατροί τον εξέτασαν εκ νέου, πραγματοποιώντας και τις απαραίτητες ακτινολογικές εξετάσεις, σύμφωνα με τη διοικήτρια του νοσοκομείου. Σήμερα όμως ξανάρθε γιατί πονάει, λέει, τώρα του ξανακάνουν και άλλες ακτινογραφίες και θα του δώσουν οδηγίες. Είναι καλή η κατάστασή του, δεν έγινε κάποια επέμβαση, δεν αφαιρούνται τα σκάγια, απλά δεν είναι αντιβίωση. Πάντως, ο 58χρονος δράστης, εκτός από την κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών ουσιών και τελωνιακού κώδικα, καθώς σε έρευνα που πραγματοποίησαν στην οικία του και σε αποθηκευτικό χώρο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 126 γραμμάρια κάναβης, 258 γραμμάρια καπνού που στερούνταν τελωνιακού ελέγχου και σήμανσης, ξύλινη χειρολαβή κυνηγητικού όπλου, φυσίγγια, κάλικες πολεμικού τουφεκίου, 87 γραμμάρια φυτικά αποσπάσματα κατέργαστης κάναβης και αποξηραμένο τμήμα δενδρυλίου κάναβης.